Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος για πρώτη φορά στην ιστορία του μετέχει στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής και συγκεκριμένα στον έκτο όμιλο. Μέχρι στιγμής στις τρεις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχει το απόλυτο. Μαζί μας για να συζητήσουμε έχουμε τον προπονητή του Πανιονίου, τον Δημήτρη Κοροπούλη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Τα είχαμε πει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ελπίζω να σου φέραμε γούρι, έχεις το απόλυτο μέχρι στιγμής. Νομίζω πήγαν όλα καλά μέχρι στιγμής. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα μας. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, μια νέα προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για το Σύλλογο. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που μέχρι στιγμής τα παιδιά ανταποκρίνονται. Σίγουρα κάτω από πολλές μεγάλες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά να βάλουμε παιδιά 17, 18, 19 χρονών στον υψηλό ανταγωνισμό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής η παρουσία τους έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Ωραία, Δημήτρη, να πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Πρώτο μάτς του Πανιονίου στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Παναξιακό στο γήπεδο Νέας Μύρνης. Ευρία νίκη με σκορ 4-1. Οπωσδήποτε μια πρεμιέρα, πάντα δύσκολη, ειδικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες για τις οποίες δεν είχαμε πολλές πληροφορίες. Τα παιδιά κλήθηκαν να ανταποκριθούν και μάλιστα κατά τη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε την ισοφάριση, θα έλεγα, κόντρα στη ροή του αγώνα. Παρ' όλα αυτά όμως, στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλαν την ποιότητα που έχουν ως παίχτες και όλα αυτά τα οποία δουλεύουμε και νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο που σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα ίσως δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα του αγώνα. Ακολουθεί το διπλό με την Προοδευτική εκτός έδρας. Μέσα σε μια εβδομάδα κλήθηκαν τα παιδιά να παίξουν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα σε μια δυνατή έδρα που παρόλη την απουσία των θεατών παραμένει μια σκληρή δυνατή έδρα απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έπαιξε λόγω του ρεπό την πρώτη αγωνιστική και ουσιαστικά έπαιζε το πρώτο της παιχνίδι. Και εκεί, παρότι ξεκίνησαμε πολύ καλά και προηγηθήκαμε, δεχτήκαμε σχετικά γρήγορα την ισοφάριση. Τα παιδιά όμως αντέδρασαν, έβγαλαν ποιότητα κάτω από δύσκολες συνθήκες και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν αφενός μεν δίκαιο, αλλά και αφετέρου απέδωσε πραγματικά την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Ωραία. Και τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, τη νίκη απέναντι στο Χαραβιακό, ναι. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με το Χαραβιακό. Ακριβώς, είχατε παίξει. Ακριβώς, ήταν το τελευταίο φιλικό. Είχαμε παίξει με το Χαραβιακό πάλι στη Νέα Σμύρνη. Είχαμε χάσει 1-0. Ήταν ένα φιλικό το οποίο για μας υπήρξε πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μας βοήθησε να δούμε πράγματα, να διορθώσουμε αδυναμίες και να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πάλι την πολύ ποιοτική ομάδα του Χαραβιακού. Ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα άλλα δύο που είχαμε παίξει. Μια ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, για άλλη μια φορά τα παιδιά δεν σταμάτησαν να παλεύουν, κυνήγησαν το παιχνίδι, δεν αρκεστήκαμε στην ισοπαλία και έστω και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να πάρουμε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς. Ωραία. Δημήτρη, αν μπορούσες να μας παρουσιάσεις το ρόστερ του Πανιονίου, δηλαδή οι έμπειροι παίκτες, είναι ο Γιάννης ο Κοντοές. Ο Δημήτρης ο Γροντής και ο Γιάννης ο Κοντοές είναι τα δύο πιο έμπειρα παιδιά. Στα οποία ήρθε να προσθεθεί ο Σωτήρης ο Πίσπας, 22 χρονών βέβαια, αλλά με περισσότερες παραστάσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά στο ρόστερ μας. Ο Σωτήρης ο οποίος έχει ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό, ανήκει στην Ξάνθη, πέρσι ήταν στην ομάδα της Επισκοπής. Έχει βέβαια ένα τραυματισμό, θεωρούμε ότι τελειώνοντας με την καραντίνα θα είναι και αυτός έτοιμος. Ουσιαστικά είναι τα τρία πιο έμπειρα παιδιά, από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι κάτω των 19 ετών και μάλιστα στην αρχική μας ενδεκάδα, όπως θα ξέρετε, έχουμε παιδιά τα οποία δεν είναι καν ούτε 18 ετών. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε αυτές τις ηλικίες, όλο το staff. Μας ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό. Θεωρούμε ότι είναι ευλογία για το Σύλλογο που δίνει δυνατότητα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής να δείξουν τις ικανότητες σε αυτά τα παιδιά και πραγματικά πιστεύουμε ότι και ο Σύλλογος μπορεί να αναγεννηθεί με την παρουσία αυτών των παιδιών.
κάτι το οποίο χαροποιεί πάρα πολύ και τον κόσμο, να βλέπουν δηλαδή νεαρά ταλαντούχα παιδιά να αγωνίζονται για τη φανέλα του Πανιωνίου, αλλά εκτός από αυτό και οι ίδιοι μπορούν να εξελιχθούν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, παίρνοντας την ευκαιρία και ξεκινώντας την καριέρα τους με τη φανέλα του Πανιωνίου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δημήτρη, τι εισπράττεις από τους φιλάθλους του Πανιωνίου? Μέχρι στιγμής προστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Πανιωνίου για τη στήριξή τους. Πραγματικά η παρουσία τους με κάθε τρόπο, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε έξω από το γήπεδο, στα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, αλλά και γενικότερα η υποστήριξή τους δίνει δύναμη και δίνει πραγματικά κουράγιο στα παιδιά αυτά να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Ο κόσμος του Πανιωνίου είναι η μεγάλη δύναμη του Πανιωνίου και το θέλουμε και στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος και της χρονιάς κοντά μας. Η τελευταία μεταγραφική προσθήκη, Δημήτρη, ήταν ο Αλία Καμαρά. Ναι. Θα ήθελες να μας πεις? Ο Αλία Καμαρά, ένα παιδί από την Γουινέα, ο οποίος ήρθε να ολοκληρώσει το ρόστερ μας. Ένα παιδί το οποίο έχει περάσει διάφορες καταστάσεις μέχρι να φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Αυτό το οποίο όμως είπα τελευταία και θέλω και μου δίνετε ευκαιρία μέσω της συνέντευξης αυτής να τονίσουμε, είναι ότι τα κριτήρια με τα οποία πήραμε τον Καμαρά είναι καθαρά αγωνιστικά. Δηλαδή το παιδί ήρθε για να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε, να μας βοηθήσει στο δύσκολο πρωτάθλημα και να τον βοηθήσουμε για να εξελιχθεί και εκείνο στην καριέρα του. Πέρασε δοκιμαστικά, τον είδαμε μία εβδομάδα, τον παρακολουθήσαμε στην ομάδα που αγωνίζεται και τελικά όλο το staff ενέκρινε την απόκτησή του και γι' αυτό άλλωστε είναι και ανάμεσά μας. Στα πλάνα σας πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν να ενισχυθεί και άλλο το ρόστερ ή το ρόστερ, με αυτό το ρόστερ θα πορευτείτε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής όταν ξαναρχίσει? Ναι, κοιτάξτε, εμείς πραγματικά βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι και πραγματικά δεν ασχολούμαστε με το κομμάτι της βαθμολογίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βάλουμε τις βάσεις για να ετοιμάσουμε τον Πανιώνιο ώστε να μπορέσει να επανέλθει σύντομα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Γι' αυτό άλλωστε και ασχολούμαστε μόνο με παιδιά μικρών ηλικιών, μόνο με παιδιά ταλαντούχα. Ακόμη και ο Καμαρά είναι ένα παιδί 22 χρονών, ο οποίος πιστεύουμε ότι έχει μέλλον μπροστά του. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε του δώσαμε και την ευκαιρία να έρθει ανάμεσά μας. Αυτό ακριβώς θέλουμε να υποστηρίξουμε και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ανεξάρτητα τα αποτελέσματα, ανεξάρτητα τη θέση της ομάδας στη βαθμολογία, εμείς έχουμε πει αφενός μεν ότι θέλουμε να αφήσουμε ως Πανιώνιος το στίγμα μας στην κατηγορία, παίζοντας ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, παίζοντας ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, και από εκεί και πέρα να βάλουμε τις βάσεις της επανόδου της ομάδας εκεί που τους αξίζει. Ποια είναι η απόψη σου, Δημήτρη, για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, στα τρία παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής? Είναι ένα δύσκολο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, οι ομάδες έχουν μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Όλο αυτό το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο το γεγονός ότι είναι ένας μικρός όμιλος με λίγα παιχνίδια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να καλυφθούν μεγάλες βαθμολογικές αποστάσεις. Σίγουρα πολύ ανταγωνιστικό και μια ευκαιρία για νεαρούς και ταλαντούχους παίχτες να εξελιχθούν οι ίδιοι και να γίνουν ακόμη καλύτεροι ώστε να μπορέσουν να πάνε πιο ψηλά στην καριέρα τους. Το απόλυτο εκτός από εσάς έχει και η Λιούπολη μέχρι στιγμής. Έχεις ξεχωρίσει εσύ κάποιες ομάδες, Δημήτρη, στον Όμιλο? Έχεις παρακολουθήσει άλλα παιχνίδια άλλων Έχουμε ομάδων? Έχουμε παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις ομάδες, είτε εγώ ίδιος προσωπικά είτε μέλη του staff. Παράλληλα τους παρακολουθούμε και μέσω βίντεο, γιατί προσπαθούμε λίγο να διαμορφώσουμε μια εικόνα και εμείς σε σχέση με το ποδόσφαιρο που παίζεται στην κατηγορία. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ίσως έχουν μείνει πίσω και σιγά σιγά θα ανέβουν βαθμολογικά. Για μας όμως, όπως σας είπα, δεν προέχει το βαθμολογικό, δεν προέχει θέση της ομάδας στη βαθμολογία. Αυτό που σας τονίζω πάλι, έχει σημασία και αξία για μας, είναι να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά για να ετοιμάσουμε τον Πανιώνιο της επόμενης μέρας. Ωραία. Δημήτρη, αν ήθελες να ξανααναφέρεις και το team, ναι, του τμήματος ποδοσφαίρου. Ναι. Άμεσος συνεργάτης μου και υπεύθυνος στο κομμάτι της ανάλυσης των αντιπάλων είναι ο Θάνος ο Κιούπιολης, διπλωματούχος προπονητής UEFA Pro. Επίσης στο προπονητικό τίμος βοηθός προπονητή είναι ο Χρήστος ο Κότσης, ο οποίος είναι και αυτός διπλωματούχος προπονητής UEFA Β' αυτή τη στιγμή. Έχουμε επίσης τον Παναγιώτη τον Τσιάπη, ο οποίος είναι στο κομμάτι της ανάλυσης, είναι ο υπεύθυνος ανάλυσης Άντερ 17 και παράλληλα συνεργάτης δικός μας στο κομμάτι της ανάλυσης. Είναι ο Παναγιώτης Οικονόμου, προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Θάνος ο Μανίκας είναι ο υπεύθυνος στο κομμάτι της φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης των παιχτών.
και ο Πιέρος ο Θωμάκος, ο οποίος είναι πολλά χρόνια συνεργάτης μου στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και είναι ο γυμναστής της ομάδας. Και βέβαια υπάρχει ο Νίκος ο Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, τεχνικός διευθυντής και βοηθάει το staff στην καθημερινότητά του. Δημήτρη, θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορή για την άνοδο από την εικόνα που έχεις σχηματίσει μέχρι στιγμής? Εντάξει, είναι μικρό το δείγμα των αγώνων. Υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες έχουν κάνει επενδύσεις, υπάρχουν πολλές ομάδες ιστορικές στην κατηγορία. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο πριν κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περίμενες ότι να έχεις το απόλυτο, διότι είναι μια καινούρια ομάδα που στήθηκε ουσιαστικά από το μηδέν? Ναι. Κοιτάξτε, αν σας λέγαμε ότι θα περιμέναμε ότι τα παιδιά αυτά, τα νεαρά, θα μετά από τρία παιχνίδια θα είχαν αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα... Να σε διακόψω, στην προηγούμενη συνέντευξη μου είχες πει ότι προετοιμαζόσασταν. Ναι. Σίγουρα και ο πιο αισιόδοξο οπαδός αυτή τη προσπάθεια δεν θα πίστευε ότι μετά από τρία παιχνίδια απέναντι σε ιστορικές ομάδες και σε δύσκολη έδρα όπως αυτή του Κορυδαλλού η ομάδα θα πέρναγε με το απόλυτο. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά και ότι πιστεύουμε ότι από αυτά τα παιδιά θα προκύψουν πολλά ταλέντα τα οποία τα αμέσως επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν είτε μέσω του Πανιωνίου είτε από μόνοι τους με την καριέρα που θα ακολουθήσουν. Τώρα το μήνυμα, Δημήτρη, που στέλνεις στους φιλάθλους του Πανιωνίου. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι αυτό που είχαμε πει και την περασμένη φορά και λέμε κάθε φορά, ότι αυτό το οποίο ζητάμε από τον κόσμο είναι τη στήριξή τους, τη βοήθειά τους, όχι μόνο στα καλά αλλά και στα άσχημα. Θέλουμε να σταθούν δίπλα σε αυτά τα παιδιά, γιατί τα ίδια τα παιδιά μας αποδεικνύουν καθημερινά και σε κάθε παιχνίδι ότι είναι αποφασισμένοι να δώσουν το 100% των δυνάμεών τους, να τιμήσουν τη φανέλα του Πανιωνίου και πραγματικά να αποτελέσουν τη βάση ώστε ο ιστορικός αυτός σύλλογος και ταλαιπωρημένος να επιστρέψει εκεί που του ανήκει. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα? Εντάξει, μικροαγωνιστικά προβλήματα με κάποια παιδιά τα οποία είχαν κάποιους τραυματισμούς φυσιολογικούς κατά τη διάρκεια μέσα αγωνιστικής περίοδου υπήρχαν. Θεωρούμε ότι τώρα όχι όμως κάτι σημαντικό. Θεωρούμε ότι τώρα με το διάστημα αυτό της διακοπής θα είμαστε όλοι κανονικά διαθέσιμοι. Έχει δοθεί κάποιο πρόγραμμα, Δημήτρη, τώρα στους παίκτες? Τα παιδιά δουλεύουν με ατομικά προγράμματα, καθαρά εξατομικευμένα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του καθενός. Υπάρχει επίβλεψη από το προπονητικό team καθημερινά και περιμένουμε όπως όλες οι ομάδες να μπούμε πάλι στο γήπεδο. Σίγουρα με το που δοθεί το πράσινο φως θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμαστεί η ομάδα. Οπωσδήποτε. Θεωρούμε ότι με το που θα γίνει η επάνωδο στα γήπεδα θα δοθεί ένα διάστημα στις ομάδες ώστε να προετοιμαστούν. Βέβαια ακολουθούν και οι διακοπές λόγω των εορτών. Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Και πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη, τώρα τόσο καιρό που χωρίς μπάλα, χωρίς το γήπεδο? Οπωσδήποτε δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση για όλους εμάς που ασχολούμαστε καθημερινά με το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υγεία προέχει, είναι σαφώς πιο σημαντική από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Περιμένουμε όλοι σιγά σιγά να τελειώσει η πανδημία και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.